Λοιπόν, κύριε Λακαφώση, ποια είναι τα τελευταία νέα που έχετε εσείς? Κοιτάξτε, τελευταία νέα δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν, γιατί δεν έχω δει τα πρωτοσέλιδα που λέτε, αλλά για μας δεν υπάρχει κανένας γρίφος, δεν υπάρχει κάτι παράξενο. Είναι σε σχέση με την αλλίωση των διαλόγων, κύριε Λακαφώση, αυτό που δημοσιεύτηκε, το ξέρετε εσείς. Τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλοί μήνες, ήδη από την πρώτη στιγμή. Μας και κάνει εντύπωση ότι τις πρώτες μέρες ακούγαμε κάποιες διαρροές που δεν μπορούσαμε με σιγουριά να ξέρουμε σε τι αντιστοιχούν. Όταν όμως αργότερα, περίπου ένα ή ενάμιση μήνα μετά, όταν είχαμε πλέον πρόσβαση στη δικογραφία και είχαμε τα κανονικά και τα πλήρη στοιχεία της δικογραφίας, είχαμε πλέον πλήρη εικόνα για όλους αυτούς τους διαλόγους και ξέραμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Και ήθελα να σας πω, για να είναι σαφές αυτό. Ναι, να μας πείτε λίγο, για να γίνει σαφές, κύριε Λακαφώση, ναι. Να μας πείτε λίγο, εσείς είχατε πρόσβαση στους διαλόγους? Ποιους διαλόγους, τους κανονικούς ή τους πλασματικούς? Εμείς τελικά στη δικογραφία υπάρχουν τα σωστά. Υπάρχουν οι σωστοί διάλογοι και τα σωστά υλικά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο υλικό της δικογραφίας. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για πράγματα που είχαν διαρρέσει στον τύπο την πρώτη μέρα, πριν ακόμα η αστυνομία πάρει στα χέρια της το υλικό αυτό από τον ΟΣΕ. Το οποίο προκύπτει από τα χαρτιά που έχουμε, ότι το παρέλαβε η αστυνομία, το κατέστησε στις 3 του μήνα. 3 του μηνός έγινε λοιπόν αυτή. Άρα μια λαθροχειρία και ένα κόψε ράψε είχε γίνει. Αυτό το διαπιστώνει κανείς εκ των υστέρων. Εγώ δεν μπορώ να σας πω για το τι και πώς μπορεί να κυκλοφορήσει. Γιατί αυτό είναι θέμα το οποίο, όπως και να έχει, δεν μπορώ να έχω κάποιο στοιχείο να σου πω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τελικά στη δικογραφία υπάρχουν τα σωστά ηχητικά. Ναι. Έχουμε πλήρη άποψη για αυτά. Αλλά εμείς, κύριε Λακαφώση, εμείς πορευθήκαμε με τα μονταρισμένα από την πρώτη μέρα, από τις πρώτες ώρες, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Κάπως έτσι. Ναι. Φαίνεται ότι αυτά που κυκλοφόρησαν τις πρώτες ώρες δεν ήταν τα σωστά. Και ήθελα να σας πω σίγουρα ότι σε δημοσιογραφικό επίπεδο ξέρετε και εσείς ότι υπάρχει το αστυνομικό ρεπορτάζ που κάποιος δημοσιογράφος μπορεί να τύχει να ξέρει κάποιον από την αστυνομία και να βρει κάποιο υλικό. Εδώ δεν μιλάμε για αυτήν την περίπτωση, γιατί ξέρουμε ότι η αστυνομία παρέλαβε αυτά τα υλικά στις 3 Μαρτίου και τα κατέστησε. Άρα την 1η Μαρτίου που έχουν κυκλοφορήσει πράγματα στον τύπο, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα του αστυνομικού ρεπορτάζ για κάποιον από την αστυνομία που θα μπορούσε να τα διαρρέσει. Η αστυνομία δεν τα είχε ακόμα. Δεν γνωρίζουμε πώς και πού και με ποιο τρόπο και ούτε είναι και δική μας δουλειά να το ερευνήσουμε. Το θέμα είναι τι έχουν κάνει οι αρμόδιες αρχές από τότε για να μάθουν ποιος τελικά έδωσε την εντολή για να γίνει αυτή η αλλίωση, ποιος έδωσε την εντολή να γίνει το μπάζωμα, ποιος έδωσε την εντολή να μεταφερθούν τα παγόνια, το χώμα. Κάποιος έδινε εντολές όλο αυτό το διάστημα, κύριε Λακαφώση. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το σχολιάσω και δεν έχω κάποιο στοιχείο προς αυτό. Θα σας πω απλώς ότι η κύρια ανάκριση δεν ασχολείται με το ζήτημα αυτό και καλά κάνει, γιατί ο ειδικός εφέτης ανακριτής έχει τα σωστά στοιχεία στη δικογραφία και οτιδήποτε έγινε νωρίτερα είναι άλλο θέμα που δεν ξέρω ποια αρμοδιότητα είναι. Πάντως δεν είναι τη κύρια ανάκριση. Αυτό είναι σε σχέση με τις πολιτικές ευθύνες και αν θα προκύψουν ποινικές. Εμείς τώρα μιλάμε, εσείς έχετε πάει ακριβώς στις έρευνες για το τι έχει γίνει στο σημείο, στον τόπο της τραγωδίας. Ναι, στον τόπο της τραγωδίας. Ναι. Άρα εκεί λοιπόν το καινούριο στοιχείο πάλι για την ενημέρωση, λέω για σας, μπορεί να είναι παλιό, είτε μεταφέρθηκαν τα 300 αυτά κυβικά χώματος από τον χώρο του δυστυχήματος στις πρώτες 2 μέρες. Δηλαδή μου φαίνεται τη δεύτερη μέρα. Και αυτό φάνηκε από μια παράλληλη δικογραφία, μας είπε εδώ ο δικηγόρος των θυμάτων. Εσείς τι πιστεύετε ότι αλλίωσε περαιτέρω, υπήρξε αλλίωση του τοπίου εκεί μετά την αποχώρηση των 300 στρεμμάτων? Συγγνώμη, κοιτάξτε, των 300 κυβικών, με συγχωρείτε. Τα πρώτα 300 κυβικά από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι της πρώτης νύχτας. Είναι αυτά που μετακινήθηκαν το πρώτο βράδυ πριν ακόμα ξημερώσει 1η Μαρτίου για να αρχίσουν να πλησιάζουν οι γερανοί.
δεν είναι σίγουρα το κόμμα που ήταν στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Αυτό έχει βρεθεί αργότερα, έχει μεταφερθεί στο κουλούρι και φυλάσσεται εκεί. Όμως και αυτά τα πρώτα 300 κυβικά φαίνεται ότι πήγαν σε ένα ιδιωτικό χωράφι με την απόφαση κάποιου, ο οποίος δεν ξέρουμε καν ποιος είναι, είναι ανώνυμος, γιατί δεν υπάρχουν χαρτιά, δεν υπάρχουν ονόματα, δεν υπάρχει τίποτα σε όλες αυτές τις συνεννοήσεις. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι κάποιος αποφάσισε ότι αυτά τα 300 κυβικά δεν τα χρειαζόμαστε, ναι, και ας τα πετάξουμε σε ένα χωράφι. Μπορεί όντως να μην έχουν κάτι χρήσιμο, αλλά δεν είναι αρμόδιο. Μπορεί και να έχουν όμως μέσα. Μπορεί και να έχουν, δεν το ξέρουμε. Θα ναι, πω ναι, το ξέρουμε αυτό. Το εξής απλό. Ναι. Οι παλαιότεροι θα θυμάστε την πτώση του ήλιου στο γραμματικό πριν πολλά χρόνια. Ναι. Τότε που ο αείμνηστος ακριβώς ο Λάκης ήταν πρόεδρος Επιτροπής Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και είχε από την πρώτη στιγμή την απόλυτη ευθύνη του τι γινόταν στο πεδίο, ποιος πλησίαζε, ποιος έκανε το παραμικρό. Εκεί λοιπόν όχι δημοσιογράφος δεν μπορούσε να πλησιάσει. Οι ιδιώτες χειριστές ήταν πολύ προσεκτικά ελεγχόμενοι, γιατί εδώ έχουν μπει χειριστές γερανών, χειριστές μηχανημάτων κλπ. Το ήλιο δεν μπήκε άνθρωπος χωρίς αυστηρή εξουσιοδότηση στο σημείο. Δεν μετακινήθηκε το παραμικρό. Η άτρακτος του αεροπλάνου, το κομμάτι της ατράκτου λίγο πριν το κόκπιτ, μετακινήθηκε αρκετές εβδομάδες μετά. Ακριβώς γιατί ο Σολάκης είχε πει ότι δεν αγγίζουμε τίποτα μέχρι να καταλήξουμε σε αυτά που πρέπει να καταλήξουμε. Ωραία. Και να αποδεσμεύσουμε εμείς το χώρο. Κάτι ανάλογο έπρεπε να γίνει και τώρα, αλλά δεν έγινε ποτέ. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Ναι. Απλώς εδώ δεν υπήρχε ο αντίστοιχος, γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένη η Επιτροπή Διερεύνησης που ενεργοποιείται τώρα, βλέπω μετά από ένα χρόνο, ο ΕΟΔΑΣ, ο νέος φορέας που ακολουθεί την παλιά. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Διερεύνησης, διερευνήθηκε αυτό? Δεν λειτουργούσε, αυτό το ξέρουμε. Η Επιτροπή υπήρχε στα χαρτιά μόνο, αλλά δεν ήταν τελεχωμένη ακόμα. Δεν είχε διερευνητές για σιδηροδρόμους, είχε μόνο αεροπορικούς διερευνητές εκείνο το βράδυ. Και όταν εκείνο το βράδυ προέκυψε άμεσα η ανάγκη να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν υπήρχε ο κατάλληλος διερευνητής. Δηλαδή υπάρχει μια. Σωστά, υπάρχει ένα κράτος. Έχει νομοθετήσει για μια επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων των τρένων και αυτή η επιτροπή δεν στήθηκε ποτέ. Στήθηκε τώρα, ένα χρόνο μετά. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή ακριβώς είναι. Αυτή είναι η εικόνα, για να ξέρουμε και ποια είναι η εικόνα και τι, αυτό δημιούργησε. Αυτό το ξέραμε, συγγνώμη. Δεν το ξέρω αν το ξέραμε. Και εγώ πρώτη φορά το ακούω. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, δεν ξέρω τώρα, κύριε Λεκάφωση. Δεν ξέρω αν το ξέραμε αυτό, ότι η επιτροπή διερεύνησης. Ότι αυτό πάντως ανατέθηκε εκείνο το βράδυ στην Τροχέα και γι' αυτό και έγινε διερεύνηση σαν να ήταν τροχαίο. Ωραία. Μπράβο. Κύριε Λακαφώση, ακούστε με. Ακούστε με. Αυτά που εσείς ξέρετε πολύ καλά και τα περνάτε γρήγορα, όπως και εμείς όταν μιλάμε για δημοσιογραφικά τα περνάμε γρήγορα. Να ακούσουμε και να μείνουμε το στόμα ανοιχτό. Ναι, εμείς ακούμε τώρα ότι θα γίνει τώρα μια συνεχόμενη συζήτηση. Πότε βγήκε ο νόμος, γιατί δεν βγήκε η υπουργική απόφαση, γιατί δεν στήθηκε αυτή η επιτροπή από την πρώτη μέρα που βγήκε η απόφαση, γιατί σταμάτησε να λειτουργεί εφόσον υπήρχε, αλλά πάντως θα υπάρχει ένα μεγάλο γιατί που δείχνει στην ουσία του πράγματος πώς δουλεύει η μήτρα του κράτους. Διότι εγώ όλο αυτό που καταλαβαίνω είναι ένα συνεχές ναι, δεν ξέρουμε τι έγινε εκεί, το ανέλαβε άλλο, το πήρε ο πυροσβέστης, όχι ο αστυνόμος, όχι η τροχέα. Είναι αυτά που βάζουμε κάτω από το χαλί και λέμε θα το δούμε, θα το δούμε. Ναι, κάποια στιγμή. Κύριε Λακαφώση. Είναι σωστό αυτό που λέμε? Δυστυχώς είναι έτσι. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, θα ήθελα να ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν είναι. Σωστά. Τώρα η Επιτροπή πόσα άτομα έχει, ένα λεπτό Γιάννη, να έχουμε πει εικόνα. Πόσα άτομα έχει τώρα η Επιτροπή? Εννοείται η Επιτροπή Διερεύνησης, ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Ναι. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ έχει 3 μέλη. Είναι ένας Έλληνας διερευνητής και άλλοι 2 που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων έχει στείλει 2 εξειδικευμένους διερευνητές που συνεργάζονται με τους Έλληνες. Η διερεύνηση γίνεται πλέον με διεθνή εμπειρία. Αργήσαμε, αλλά τουλάχιστον η ποιότητα της Επιτροπής είναι υψηλή. Μπορούν έστω και αργά να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και να έχουμε κάτι ωφέλιμο και ουσιαστικό. Και σωστό, γιατί δεν δημιουργούν υπόνοια συγκάλυψης τώρα, έτσι όπως έγινε. Τώρα, μια και λες τη λέξη, την κρίσιμη λέξη, συγκάλυψη. Από τις δικές σας έρευνες,
Ποια στοιχεία τώρα, σήμερα που μιλάμε, που δεν έχουν απαντηθεί, δείχνουν συγκάλυψη? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να σας μιλήσω για την, για τη συγκάλυψη. Δεν θέλω να μπω σε φράσεις και συζητήσεις. Ποια είναι τα αναπάντητα δικά σας ερωτήματα από τις έρευνές σας, πείτε μας. Ναι. Το αναπάντητο ερώτημα αυτή τη στιγμή που εκκρεμεί ακόμα είναι το ζήτημα της φωτιάς, της μεγάλης ανάφλεξης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε. Mm-hmm. Γιατί όλα τα υπόλοιπα ζητήματα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν απαντηθεί. Και αν δεν είναι ξεκάθαρα στο δημόσιο διάλογο, σίγουρα είναι ξεκάθαρα στο δικαστήριο. Και η προηγούμενη συζήτηση για την επέμβαση στον χώρο και η συμπληρωματική μήνυση που λέγατε, το δικαστήριο όταν δικαστεί θα δώσει πολύ γρήγορα και ξεκάθαρες απαντήσεις. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να ακούμε δημοσίως κάποιους να λένε ότι έλαβα μία εντολή από κάποιον που δεν θυμάμαι ποιος ήταν και δεν ξέρω. Το δεν θυμάμαι και δεν ξέρω είναι για το δημόσιο διάλογο. Στο δικαστήριο μπροστά στην έδρα δεν μπορεί κάποιος να πει δεν θυμάμαι. Πολύ γρήγορα λοιπόν θα βρούμε ποιος έδωσε ποια εντολή και ποια λάθη έγιναν και πώς αλλοιώθηκε ο χώρος. Από εκεί και πέρα όμως την ουσία του πράγματος, αυτό που εμάς μας αφορά οπωσδήποτε είναι να βρούμε τι συνέβη και ποια ήταν η πραγματική αιτία της τεράστιας αυτής ανάφλεξης, που δεν είναι φυσιολογική. Από την πρώτη μέρα το λέγαμε, ακόμα και χωρίς κανένα στοιχείο, μόνο από το βίντεο της ΕΡΤ που είχε κυκλοφορήσει στις 2-3 Μαρτίου, λέγαμε από τότε ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό, γιατί εδώ βλέπουμε δύο ηλεκτρικά τρένα, τα οποία δεν έχουν κάψιμο, δεν είναι καν σαν ένα αυτοκίνητο που έχει 50 λίτρα βενζίνης μέσα και μπορεί από εκεί να πιάσει φωτιά. Αυτά είναι ηλεκτρικά τρένα, δεν δικαιολογείται λοιπόν αυτό που βλέπουμε. Και πρέπει να βρεθεί η πραγματική αιτία της ανάφλεξης. Γιατί από τότε μέχρι σήμερα έχει αλλάξει και το εξής. Σήμερα ξέρουμε ότι 5 άνθρωποι από τους 57 έχασαν τη ζωή τους στην αιτία της φωτιάς. Οπα. Και όχι στην αιτία της σύγκρουσης. Αυτό το γνωρίζουμε πλέον. Ναι, για τον έναν αποδεικνύεται ιατροδικαστικά. Και για τους υπόλοιπους τέσσερις αποδεικνύεται από μαρτυρίες και από συνέδρια μαρτυριών. Εσείς επειδή τα ξέρετε και συμμετέχετε σε όλα αυτά, θεωρείτε ότι είναι δυνατόν ένα χρόνο μετά και ένα μήνα να μην έχει εντοπιστεί τι κουβάλαγε αυτό το τρένο? Να μην έχει καταλάβει στο δημόσιο διάλογο τι έγινε ακριβώς? Ναι. Κάποια χαρτιά δεν υπήρχαν, πώς έφυγε από εκεί, παραστατικά, κάτι, οτιδήποτε? Κοιτάξτε, τα χαρτιά, τα παραστατικά, αυτά όλα υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν, έχουν ελεγχθεί και αυτά δεν έχουν βγάλει κάτι. Ναι, είναι διότι λένε ότι ήταν. Εντάξει, αυτά λένε τα απολύτως νόμιμα. Σίδερα, ας πούμε, και τα λοιπά. Απολύτως νόμιμα. Εδώ όμως κάτι έχει γίνει. Ένα χρόνο μετά, εσείς θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικός, ως εμπειρογνώμονος τώρα σας λέω, είναι φυσιολογικός χρόνος? Κοιτάξτε, ο χρόνος σίγουρα είναι λίγο μεγαλύτερος από ό,τι θα έπρεπε. Δεν είναι όμως κάτι που μπορεί να λυθεί πολύ βιαστικά, γιατί σίγουρα αυτό είναι μια δύσκολη διερεύνηση. Και στο θέμα της φωτιάς, τα υπόλοιπα όντως διερευνήθηκαν αρκετά νωρίτερα. Το θέμα της φωτιάς δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο για να λυθεί αμέσως. Και ένα πρόβλημα που έχουμε και εμείς ως τεχνική συμβουλή, γιατί εμείς καταλάβαμε την πρώτη στιγμή ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από την απλή τυπική διερεύνηση. Και γι' αυτό και φτιάξαμε μια επιτροπή. 5 τεχνικοί σύμβουλοι μαζί που έχουμε λίγο διαφορετικές ειδικότητες ο καθένας και έχουμε κάνει μια διερεύνηση από το μηδέν. Προσπαθήσαμε λοιπόν να το διερευνήσουμε όλο το ζήτημα σαν να μην υπάρχει άλλη επιτροπή διερεύνηση, σαν να είμαστε μόνο εμείς. Το πρόβλημά μας όμως είναι ότι εμείς έχουμε χρονική καθυστέρηση σε οτιδήποτε ζητάμε. Δηλαδή, ζητάμε για παράδειγμα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομηχανών. Από την ημέρα που θα τα ζητήσουμε και θα κάνουμε επίσημο αίτημα, μπορεί να περάσει 1-1,5 μήνας μέχρι να πάνε να έρθουν τα χαρτιά να καταλήξει πάλι η απάντηση πίσω σε εμάς. Δυσκολεύει το έργο πολύ αυτό, ναι. Μας απαντούν σε όλα. Δεν έχουμε παράπονο ότι κάτι δεν μας απάντησε. Αλλά αργούνε, ναι. Αλλά τίποτα δεν απαντήθηκε την επόμενη στιγμή, την επόμενη μέρα. Ναι, οπότε ναι. Κάθε πράγμα έχει και μια μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε θέματα που προχωράνε και σε εκκρεμότητα και νομίζω ότι πάμε λίγο καλύτερα. Θα δούμε.